Ουρανός γαλανός, ήλιος λαμπρός, μέρα γλυκιά, ανοιξιάτικη. Το σοφό το αλογάκι το αποφάσισε. «Ζωάκια, ακούστε», κλιμήντρισε χαρούμενα στην αυλή. «Σήμερα, επειδή είναι πολύ ωραία ημέρα, θα πάμε εκδρομή στο ποταμάκι. Ετοιμαστείτε». «Πω πω, τι έγινε τότε», αντιβούησε το δάσος όλο. «Ζήτω ο δάσκαλός μας», βέλαζαν τα πρόβατα. «Ζήτω, κικυρίκου», φώναζαν και τα κοκοράκια. «Ζήτω, ζήτω», άρχισαν τα λαμπουρνέζικα γαλλικά τους και τα γαλόπουλα, φουσκώνοντας και ξεφουσκώνοντας, κακόκκινα σαν μπατζάρια. Το τι έγινε λοιπόν τότε, χαλασμός. Όταν τέλος πάντων ξελαριγιάστηκαν όλα από τις φωνές και κουράστηκαν από τα πηδήματα και τους χορούς, θυμήθηκαν πως έπρεπε να γεμίσουν τα πανεράκια τους όπως νοστιμιές. Μια και δυο λοιπόν στην καντίνα, μα δεν πρόλαβαν, ήρθαν οι μαμάδες τους. «Καλε, πότε το έμαθαν κιόλας? Πω πω, και τι τους έφεραν? Τι πίτες, τι γαλακτομπούρεκα, τι στραγαλάκια και πασατέμπους, τι φουντούκια, τι γαριδάκια, χίλια δυο! Να τα φάσα όλα, χρυσό μου», έλεγε η κυρία Γουρουνίτσα στον ασπρούλι της. «Δεν θέλω να μου αδυνατήσεις με το περπάτημα». «Κόκοκο, κόκοκο», έλεγε και η κότα στο πετιναράκι της. «Σου φέρε και το παγουράκι σου, χρυσό μου, μη και διψάσεις το δρόμο, κρέμασέ το στον ώμο σου». «Γκάρ, γκάρ», έλεγε και η τρυφερή μαμά στο γαϊδουράκι της. «Στάσου να σου φορέσω, καλό μου, και την ψάθα σου να μη μου μαυρίσεις». «Λοιπόν, ζωάκια, είμαστε έτοιμοι?» «Μάλιστα, κύριε δάσκαλε». «Θα είστε πολύ φρόνημα?» «Μάλιστα, μάλιστα». «Εγώ, κύριε δάσκαλε», πετάχτηκε το σκιουράκι ο Γκριζούλης, «δεν θα πω στη γραμμή, θα έρχομαι πηδώντας από δέντρο σε δέντρο. Θα κάνω κραβασίες». Και φραπ, ανέβηκε πάνω στο πεύκο. «Γκριζούλη μου», είπε καλοσυνάτο ο δάσκαλος, «άφησε τις ακροβασίες για σήμερα. Πιάσου χεράκι χεράκι τώρα με το γαϊδουράκι». «Το σκιουράκι είναι ο ακροβάτης του δάσους, κύριε δάσκαλη», επέμενε ο Γκριζούλης. «Καλά, Γκριζούλη μου, εντάξει. Έλα πηδώντας από δέντρο σε δέντρο. Πρόσεξε όμως, μην κάνεις καμιά αταξία και πάθεις κανένα κακό. Μα κοίταξε να δεις τι ωραία γραμμή που έχουμε. Πω, 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 τι φορεσιές πλουμιστές, τι σκούφι, τι καπέλα, τι καλαθάκια, τι παγούρια, καλέ και όργανα ακόμα, φλογέρες, φυσαρμόνικες, ακορντεόν και προπάντων κέφι, κέφι γερό», έλεγε ο κερδάσκαλος και καμάρωνε. «Να ξεκινήσουμε, κύριε, να πούμε και κανένα τραγούδι», ρώτησαν τα ζωάκια. «Βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Πέστε και τραγούδι». «Ζωηρά, ζωηρά, δύο-δύο περπατούμε, τι χαρά, τραγουδάκι τραγουδούμε». Μόλις ακούστηκε το τραγούδι, όλα τα πορτοπαράθυρα άνοιξαν και όλα τα πουλιά του δάσους βγήκαν να καμαρώσουν τα ζωάκια. «Χαίρετε, χαίρετε», φώναζαν. «Πω, πω, τι ωραία μελωδία». «Γκάρ, γκάρ», τραγουδούσε με την καρδιά του γαϊδαράκος. «Βρε και κέξ», έκανε κορώνα στο βατραχάκι. «Κικυρίκι», ξεπερνούσε όλους το πετιναράκι. Είχε λοιπόν τόση μελωδία το τραγούδι που ο δάσκαλος έβαλε το κασετόφωνο για να το πάρει, να το έχει, λέει, να το θυμάται. «Θα μας βγάλεις, κυρία, και φωτογραφίες? Αφού είστε τόσο φρόνημα και καλά, θα σας βγάλω». «Δεν είμαστε όλοι καλοί, κύριε. Να, το σκιουράκι δεν κατεβαίνει από τα δέντρα». «Έλα και εσύ, Γκριζούλη, στη γραμμή μας», είπε μαλακά ο δάσκαλος. «Σας βλέπω καλύτερα από ψηλά, κύριε. Σας παίρνω και φωτογραφίες καλές να τις βάλουμε στις τάξεις μας». «Φοβάμαι πως θα πάθεις κανένα κακό. Κατέβα να είμαστε όλοι μαζί». «Μη φοβάσαι, κύριε. Εγώ είπαμε, είμαι ο ακροβάτης του δάσους. Κοιτάτε, φραπ», και έκανε τούμπα στον αέρα. Στο μεταξύ, τα ζωάκια τόσο ενθουσιάστηκαν από τις τούμπες που έκανε ο Γκριζούλης, ώστε άρχισαν με μιας να παίζουν όλα τα όργανά τους. Όλο το δάσος χάρηκε με το πέρασμα του σχολείου. Ενθουσιάστηκαν τα πουλιά, τα έντομα, τα λουλούδια, οι χλόοι. Τα πάντα ενθουσιάστηκαν. «Αχ, τι καλό σχολείο! Τι ωραία που τραγουδούν! Τι ωραία που περπατούν!» έλεγαν. Τελικά έφτασαν στο ποταμάκι. Κάθισαν κοντά στη χλόη και έφαγαν με την καρδιά τους. Ήπιαν και νεράκι από τα παγούρια τους και άρχισαν τα πειράγματα. «Γλουγλουάκια, καλή χώνεψη, γουρουνάκια». «Γαυγαβίλιος, πρόσεξε, γαϊδουράκι, μη σε κάψει ο ήλιος».
και έπειτα γελούσαν όλα με την καρδιά τους. «Να χορέψουμε, κύριε!» «Και βέβαια να χορέψετε!» Καλέ που τους ήξεραν τόσο ωραίους χορούς. Όλοι πήραν άριστα. Μα το πρώτο βραβείο το πήραν τα κουνελάκια. Και το δεύτερο, ποιοι νομίζετε? Δεν θα το βρείτε. Το πήραν οι χελώνες. Ύστερα άρχισαν τα αγωνίσματα. Πρώτος στο τρέξιμο λαγός. Και στο κολύμπημα πρώτος ο πιστός. Τώρα να κόψετε λουλούδια για τους καλούς γονείς σας. Να μαζέψετε παπαρούνες, μαργαρίτες, κρινάκια. Να κάνετε μπουκετάκια με αυτά και στεφανάκια, είπε ο δάσκαλός τους. «Έξοχα, έξοχα», φώνουζαν τα ζωάκια και ξεχύθηκαν στα λιβάδια. Σε λίγο η σφυρίχθρα του δάσκαλου τα έβαλε πάλι στη γραμμή. Όμως εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι σοβαρό. Με ένα πίδημα ο Γκριζούλες βρέθηκε στη γη ανάμεσά τους. Έκλαιγε με λυγμούς. «Εμένα δεν μ' αγαπάτε. Δεν μου δώσατε ούτε ένα βραβείο. Σε όλο το δρόμο σας έκανα να γελάτε και εμένα τίποτα τώρα. Είμαι ο πρώτος ακροβάτης της Οικουμένης και ούτε ένα μπράβο δεν μου είπατε». Έλεγε και έκλαιγε συνέχεια. «Έλα, Γκριζούλη, μη κλαις», έλεγε ο δάσκαλος. «Εμείς πολύ σ' αγαπούμε. Όμως, αφού δεν ήσουν μαζί μας...» «Βάλ τον τώρα, κύριε, για να μην κλαίει, σε παρακαλούμε. Ας κάνει μερικές ασκήσεις». «Έλα, Γκριζούλη, άρχισε για να πάρεις βραβείο. Οι άλλοι, ο κλαδόν». Και με μας, με μιας βρέθηκαν καθιστοί στο χώμα, κρατώντας με το ένα χέρι τα λουλουδάκια και με το άλλο το καλά. Στο πίκεφι ο Γκριζούλης άρχισε να ανεποκατεβαίνει στα δέντρα, να κάνει τούμπες στον αέρα, να σπάζει καρύδια, να τα τρώει αριστοκρατικά σαν κύριος, να πηδάει από το ένα δέντρο στο άλλο. Και τι δεν έκανε! Γέλια, χαρές, χειροκροτήματα, χάρμα, χάρμα! Μα όλος αυτός ο ενθουσιασμός ξεμιάλισε τον Γκριζούλη και ήθελε να κάνει ακόμα μεγαλύτερα κατορθώματα. «Έλα, Γκριζούλη, κατέβα τώρα, φεύγουμε! Μια στιγμή, κύριε δάσκαλε, θα πηδήξω από την αριστερή όχθη στη δεξιά. Κοιτάτε!» «Μη!» αγρίεψε ο δάσκαλος. «Επικίνδυνο!» «Τι λες, κύριε, εγώ πηδάω ως 5 μέτρα», επέμενε. «Πρόσεχε, μη πηδάς!» Όμως ο Γκριζούλης ήταν το πιο ανυπάκο σκιουράκι. Δεν άκουσε τη συμβουλή και μια και δυο πηδάει. Και αντί να φτάσει στη δεξιά όχθη, μπλουμ, έπεσε μέσα στο ποτάμι. «Βοήθεια, βοήθεια!» φώναξε με απελπισία. «Αχ, πιστέ, αχ, τρέξε!» φώναζαν τα ζωάκια. «Καπ, καπ, έρχομαι, μη φοβάσαι!» φώναξε ο πιστός. Πέφτει στο ποτάμι, φράπ, τον αρπάζει από το σβέρκο και τον βγάζει σε κακά χάλια έξω. Του έκαναν εντριβές, του έβγαλαν το νερό από το στόμα. Τελικά έζησε, μα δεν μπορούσε να περπατήσει. «Τι να κάνουμε τώρα?» ρώτησε στενοχωρημένος ο δάσκαλος. «Θα τον πάρω στη ράχη μου», είπε το ταπεινό γαϊδουράκι. «Να τον πάω στη μαμά του». «Θα σου κάνω κι εγώ παρέα», είπε ο πιστός. «Εσείς οι άλλοι κύριοι μην έχετε έννοια, να γυρίσετε με χαρά στο σχολείο». «Τι καλά, κύριε, που θα περνάγαμε στην εκδρομή μας, αν ήταν φρόνιμος και ο Γκριζούλης», έλεγαν καθώς γύριζαν τα ζωάκια.